Περίπου 1.700 οικογένειες είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα του Δήμου Ηρακλείου που έχουν ανάγκη στήριξης ειδικά αυτές τις μέρες των γιορτών. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο Δήμος Ηρακλείου κατάφερε να ολοκληρώσει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να λειτουργήσει το κοινωνικό του παντοπολείο. Μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο, οι ευπαθείς ομάδες και εκείνοι που πραγματικά έχουν ανάγκη θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν τρόφιμα αλλά και διάφορα άλλα είδη για το σπίτι τους, προκειμένου να μην στερούν τίποτα, κυρίως από τα παιδιά τους. Μοιάσαμε σήμερα μια νέα δομή του Δήμου, το Δημοτικό Παντοπολείο. Είναι δημιούργημα βασικά της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και της κυρίας Πανάκη, η οποία εργάστηκε πολύ γι' αυτό. Προσβλέπουμε στην εξυπηρέτηση 1.800 και πλέον ωφελουμένων. Είναι ένα θετικό γεγονός που απευθύνεται και πάλι στις ευπαθείς ομάδες και στην ανακούφισή τους, σε ευπαθείς ομάδες που είναι προσιλωμένοι η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου και θα εξακολουθήσει να είναι προσιλωμένη για το υπόλοιπο της θητείας της. Το κοινωνικό παντοπολείο στεγάστηκε σε ένα χώρο που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης, στην Οδό Κόσμων. Ο Δήμαρχος μάλιστα δεσμεύτηκε ότι ο στόχος του Δήμου είναι να υπάρξει ένας νέος μεγαλύτερος χώρος και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπε η αρμόδια αντιδήμαρχος, αυτή τη στιγμή από τις 1.700 περίπου οικογένειες, 300 από αυτές εξυπηρετούνται από το κοινωνικό παντοπολείο που υπάρχει μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, ενώ η προσπάθεια θα είναι να εξυπηρετηθούν όλες οι υπόλοιπες οικογένειες. Οι εγγεγραμμένες οικογένειες που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι 1.650. Ήδη κάποιοι από αυτούς εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Παντοπολείο του Δικτύου στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού. Οπότε μιλάμε για το υπόλοιπο των ωφελούμενων, που από τους 300 μέχρι τους 1.650.